Δημοτία θέλουν να το ξαναζήσουν. Ακόμα και με άριστη. Τι είπα, ότι. Ότι η φανέλα. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι φανέλες είναι δύο. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Γιατί. Α, όχι διαχρονικά, αυτή τη στιγμή τώρα. Οι φανέλες φαίνεται τώρα που ξεγυμνώθηκε αυτό το πάρε Πασόκ, πάρε Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε να κάνει απλά έτυχε να έχουν, όχι, δεν συμφωνώ. Ναι. Απλά έτυχε να έχουν αυτές τον επενδυτή. Έτυχε, ξέτυχε. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ εν καιρό κρίσης. Ο ένας έχει το Σαββίδι, ο άλλος έχει τον Μαρινάκη. Δεν μπορεί να ακυρώνω. Όλοι οι άλλοι. Σ' ακυρώνω. Η ΑΕΚ έπεσε γάμα. Έτσι. Ο Άρης έπεσε γάμα. 5 χρόνια β' γάμα, β' γάμα, β'. Ο Ηρακλής εξαφανίστηκε. Να. Η Λάρισα δεν υπάρχει. Να. Βρέθηκε ο Κούγιας. Βρέθηκε ο Κούγιας να την πάει η Α Εθνική με το Μαρινάκη. Γιατί αν δεν ήταν ο Μαρινάκης να τα βρει ο Κούγιας, φρου φρου β' Εθνική. Μπέναλτι του κόλου κάνατε το Ζιόλι προπονητή τον ανύπαρκτο. Ποιες είναι οι φανέλες στην Ελλάδα. Του Ολυμπιακού είναι και του ΠΑΟΚ είναι. Παναθηναϊκού η φανέλα αρχίζει ξεδοριάζει. Βασίλης Κωνσταντίνου και τα παπάρια μου τα δυο. Ποιος Παναθηναϊκός. Ποιος Παναθηναϊκός. Εάν ο Παναθηναϊκός σε ένα χρόνο βρει επενδυτάρα, πληρώσει χρέη και έρθει ο Τσίπρας του πει σαν τον ΠΑΟΚ 100 είναι, δώσ' τα 20. Ανέλαβε, θα πω είναι τρίτη φανέλα. Μέχρι στιγμής δύο είναι οι φανέλες οι μεγάλες. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ποιος άλλος να μιλήσει. Ποιος άλλος. Που σαν τον αλευρωμένο βρικόλακα περιφέρετε τον γκάλι για να το τιμήσετε τη γεστή που το φτιάξατε. Αλευρωμένο βρικόλακα. Σαν αλευρωμένο βρικόλακα. Και κακός έρχεται ο γκάλι. Δεν σεβασμό. Και εγώ τον γκάλι τον γουστάρω πολύ. Εγώ τον γκάλι τον γουστάρω πολύ. Φουλ τον γουστάρω τον γκάλι. Και τον, δηλαδή, ναι. Αν δεν τον γούσταρε, δεν τον έλεγε δεν τον τραβάτε. Αλευρωμένο. Και φυσικά δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Σαν ηγέτης φυσικός, σαν ηγέτης ποδοσφαιρικός, σαν προσωπικότητα, ο Χατζηπαναγής. Κουτσοπαναγής ήταν. Ο Κουτσοπαναγής. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω που είναι. Γκομάδα μου δεν ξέρω, Σάββα Σκοφίδε έκανε. Σάββα Σκοφίδε έκανε. Γκομάδα και δεν ξέρω εγώ τι να κάνω, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι, θέλει να πει ότι ήταν φοβιτσχέρι. Τι ήταν, τι ήταν. Ένα ηγέτη να βγει μπροστά. Στον Άρη υπήρχε ηγέτη να βγει μπροστά. Ένα Γιάννη Ιωαννίδη είναι πια στα 73, ανέβασε ζάχαρο ένα 80, τελείωσε. Ένα ήταν. Τον Γκάλι τον έχετε και. Ναι, να τον τιμήσει ο Σούπερ 3 τον Γκάλι. Δεν τρέπεστε λίγο, να τιμήσετε τον Γκάλι. Εσείς που το διώξατε εδώ, θα τιμήσετε τον Γκάλι. Ποιοι άλλοι, ποιοι. Ποιοι, πείτε μου, ποιοι, εδώ, τι κάνατε. Μαριανό θα σε πει, μωρέ, μη σα σε πει. Μαριανό θα με πει. Πες, λε, σε πόρε. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Ξεδράζε και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr
έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα.